Γιώργος Δρακάς, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας και αρθρογράφος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Δρακά, στο News Hub. Γεια σας, κύριε Δημοπολίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Οι Ολλανδικές εκλογές ήταν μια πολύ παράξενη κατάσταση, μια έκπληξη που δείχνουν να κορυφώνεται η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη με το αποτέλεσμα που είχαμε και την άνοδο του Γκέρετ Βίλντερ στην εξουσία. Θα ήθελα να μας πείτε πώς ερμηνεύετε την εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό πόσο πρέπει να προβληματίζει την ελληνική κοινωνία και την πολιτική τάξη στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει το γνωστό πλέον και έτσι σε όλους αντιληπτό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται τόσο με τα διέξοδα της μαζικής μετανάστευσης που βιώνουν σε μεγάλο βαθμό οι χώρες της Ευρώπης και ιδίως αυτές που έχουν ένα υπόβαθρο σε ό,τι αφορά στην υποδοχή μεταναστών δεκαετιών και έχει συσσωρευτεί μια κατάσταση. Μία από αυτές είναι και η Ολλανδία και αφετέρου το πώς τα εξτρέμιση μετανάστευση συνδυάζεται και με το ζήτημα της συνύπαρξης που προκύπτει από το λεγόμενο ευρωπαϊκό Ισλάμ. Αυτά τα ζητήματα ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ολλανδίας ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και δούλευαν στο υποβαθρό της κοινωνίας, ιδίως στα μερικά και στα λαϊκά στρώματα, με συνέπεια να έχουν διαμορφώσει ήδη μια κατάσταση ανεξάρτητα από την, αν θέλετε, κυριαρχία του Βίλντερς στις τελευταίες εκλογές και την επικράτησή του. Διαμορφώνεται ένα πλειοψηφικό ποσοστό πλέον και από άλλα κόμματα που ανήκουν είτε στο κέντρο είτε στην κεντροδεξιά, τα οποία είναι κατηγορηματικά υπέρ του δραστικού περιορισμού των μεταναστευτικών ρευμάτων. Αν αθροίσουμε τα ποσοστά αυτών των κομμάτων στις τελευταίες εκλογές, είναι πάνω από 60%. Συνεπώς υπάρχει μια συνολική στροφή του εκλογικού σώματος υπέρ του ελέγχου της μετανάστευσης. Και προφανώς έπαιξε ρόλο σε αυτό και η πρόσφατη κρίση στο Μεσανατολικό, η οποία επιροδότησε οξυμένες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις πολύ συχνά μεταναστών στις ίδιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως προμετωπίδια είχαν όχι αιτήματα κοσμικά, αλλά το Ισλάμ. Αυτό συνέβη επειδή το μεγάλο ποσοστό των μεταναστών ήταν μουσουλμάνοι, έτσι. Ακριβώς, ναι. Και από την άλλη βέβαια υπάρχει ένα σκηνικό πολυκατακαιρματισμού και της δεξιάς που οφείλεται στη φθορά της από την πολυετή παραμονή της στην εξουσία, αφενός και αφετέρου από το γεγονός ότι παρόλο που συνομολογεί εν τέλει τον δραστικό περιορισμό της μετανάστευσης και σε άλλα μέτρα που σχετίζονται με την πολυπολιτισμικότητα και όλη αυτή την ατζέντα που γνωρίζουμε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών κοινωνιών και θα τις επηρεάσει ακόμα περισσότερο στον δρόμο για τις ευρωεκλογές, δεν κατάφερε να υλοποιήσει σαφείς πολιτικές και να αλλάξει αισθητά την κατάσταση σε αυτό το επίπεδο. Και αν θέλετε, η πιο ενσωματωμένη, η mainstream, όπως συνηθίζεται να λέγεται, δυνάμεις της δεξιάς, πληρώνουν και επίσης τις επαμφωτερήσεις, διότι ακριβώς από τη μία θέλουν και αντιλαμβάνονται πλέον ότι αυτό που λέμε κοινωνικός κορμός, τα μεσαία και τα κατώτερα στρώματα επιθυμούν μια δραστική αλλαγή στην πολιτική, από την άλλη όμως θέλουν να κρατούν στο εκλογικό του κοινό και κομμάτια των ελίτ, τα οποία κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Συνήθως τα κόμματα της δεξιάς, εμπνευσμένα από την Αμερικάνικη πολιτική, υιοθετούν τη λεγόμενη τακτική της τριγωνοποίησης. Δηλαδή, άλλοτε κινούνται προς την κατεύθυνση να ικανοποιήσουν τις μεσαίες και τις κατώτερες τάξεις, προωθώντας μέτρα για το περιορισμό της μετανάστευσης, και άλλοτε προσπαθούν να τα συνδυάσουν με ανοίγματα που φυσικά το ένα κομμάτι της πολιτικής αντίσκει με τα υπόλοιπα προς στρώματα που είναι πιο πολύ υπέρ της πολυπολιτισμικότητας και ούτω καθεξής. Αυτό πληρώνουν η Ολλανδική δεξιά και ευρύτερα τα κατευθυμένα κόμματα της ευρωπαϊκής δεξιάς και έτσι προκύπτει ένα τοπίο που σιγά σιγά κατακαιρματίζει και τις δυνάμεις της δεξιάς. Κυρίως ό,τι αφορά στην Ολλανδία βέβαια, υπάρχει και το ζήτημα των ας τις πούμε κοινωνικά ανάλγητες περιβαλλοντικές πολιτικές, διότι προκλήθηκε μεγάλη ένταση τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας συγκεκριμένων μέτρων που έπληκταν τον πρωτογενή τομέα, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τα οποία πάρθηκαν υπέρ της κλιματικής αλλαγής, η οποία προφανώς και είναι μια πραγματικότητα και προφανώς πρέπει να υπάρξουν μέτρα αντιμετώπισης της,
Αλλά αυτά θα πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαια. Τα μέτρα στην Ολλανδία έπληκταν ιδιαίτερο στους μικρούς και τους μεσαίους καλλιεργητές και ακτινοτρόφους. Λέτε δηλαδή, γερνακά, ότι το, η στροφή στην πράσινη ενέργεια είχε μεγάλο κόστος και αυτό έκανε πιο δύσκολη την ισορροπία στα οικονομικά, στη μεσαία τάξη? Όχι, αφορούν συγκεκριμένες αγροτικές και κτηνοτροφικές πολιτικές για τον περιορισμό των εκπομπών από την γεωργία και την κτηνοτροφία που συνέβησαν στην Ολλανδία. Αυτά τα μέτρα ελήφθησαν στην Ολλανδία και αυτό έπληξε ιδιαιτέρως τους μικρούς και τους μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Με συνέπεια να ξεσπάσει ένα μεγάλο κίνημα αγροτικό και κτηνοτροφικό που έδωσε σάρκα και ωστά στο αγροτικό κόμμα, το οποίο έχει τις εθνικές εκλογές πήρε 5%, αλλά κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές που αφορούν στη Γερουσία πριν από μερικούς μήνες. Αυτό όλο το είδαμε και είχε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις όσον αφορά την εκπομπή των ρήπων, ας πούμε, από τους Αγελάδες. Αλλά αυτό που είπα εγώ με την πράσινη ενέργεια, το λέω για συλλήβδην τη μεσαία τάξη, όχι μόνο για τον αγροτικό τομέα. Σίγουρα αυτό που λέμε ενεργειακός πληθωρισμός σπίτι τη μεσαία τάξη και σε συνδυασμό με άλλες εξελίξεις, όπως είναι και η άνοδος στις τιμές της στέγης και της κατοικίας, πιέζει ιδιαίτερος και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι σε σχέση με τον Ολλανδό, στο όνομα της αντιμετώπισης των εκπομπών άνθρακα, διόρισε δραστικά τις δικές της εξορρυκτικές δραστηριότητες, κυρίως στον τομέα του φυσικού αερίου. Έχουν ένα σημαντικό κοίτασμα οι Ολλανδοί, με συνέπεια να μείνουν απίστευτα εκτεθειμένοι στην ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά συμπολογίζονται και χρεώνονται τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, τα οποία ήταν κατά κύριο λόγο από την δεξιά, με συνέπεια η φθορά τους να οδηγήσει σε ένα τοπίο πολυκατακαιρματισμού. Την ίδια στιγμή η ταύτιση της αριστεράς με τον πολυπολιτισμό, με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, μια πράσινη πολιτική που δεν κοιτάει να είναι κοινωνικά δίκαιη, έχουν δημιουργήσει ένα άλλο φαινόμενο που μπορούμε να το αποκαλέσουμε η περιχαράκωση της αριστεράς. Δηλαδή η αριστερά συγκεντρώνει τη στήριξη πλέον των μεσαίων προσανότερων στρωμάτων, υψηλού εισοδήματος και μορφωτικού επίπεδου, μαζί με κομμάτια των μεταναστών, αλλά αυτά τα ποσοστά όταν αθροίζονται δεν ξεπέρνουν το 15, 18, 19% και άρα εκ των πραγμάτων αποτρέπουν την κεντροαριστερά από το να συγκροτεί πλειοψηφικά ρεύματα και να διεκδικεί την κυβέρνηση με αξιώσεις. Πάντως δηλαδή, αυτό όλο περιγράφεται και στην Γαλλία, ας πούμε, που είναι ένα οφθαλμοφανές παράδειγμα. Άνθρωποι ηγετικής φυσιονομίας που ήταν στο Μάιο, ας πούμε, το 68, θυμίζαν ότι το σύνθημα ήταν το δίκαιο στους εργάτες. Μετά η αριστερά άλλαξε λίγο τη στροφή και άνοιξε προς το μεταναστευτικό. Ήρθαν οι μετανάστες, πήραν τη δουλειά από τους εργάτες, οι εργάτες πήγαν στην ακροδεξιά και έχουμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά εγώ θέλω να συναθρήσουμε 2-3 πραγματάκια. Δηλαδή, έχουμε την άνοδο του Τραμπ στην Αμερική και πήρε μεγάλα ποσοστά στις περιοχές που υπήρχε αποβιομηχάνηση. Έχουμε αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Έχουμε το Brexit που εμπολής οφείλεται στο μεταναστευτικό. Έχουμε και τα φαινόμενα που γίνονται στην Σουηδία και στην Δανία με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μετανάστες. Νομίζω είχαμε κάνει και ένα σχόλιο πρόσφατα για τη Σουηδία που κατέβασε το στρατό στους δρόμους για να εξορροπήσει και κάνει τη στροφή του αυτό το πράγμα. Αυτό όλο στην Ελλάδα πώς επιδρά η κοινωνία και κυρίως η πολιτική τάξη? Έχει ανοιχτές τις κεραίες να δει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έρθει και εδώ? Θα έλεγα πως όχι, ιδίως ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό η συζήτηση, αλλά και στα υπόλοιπα πεδία που προαναφέραμε, δεν έχει φτάσει εδώ. Φυσικά η κοινωνία αισθάνεται τα διέξοδα αυτά στο πετσί τη, θα λέγαμε. Υπάρχει αναντιστοιχεία ανάμεσα στην εκλογική βάση των κομμάτων και αυτό διαπιστώνεται από πάρα πολλές δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ακόμα και οι ψηφοφόροι των ίδιων των κομμάτων στη βάση έχουν διαφορετικές απόψεις από αυτές που συνήθως εκφράζουν οι ηγεσίες για τα ζητήματα αυτά. Αυτό συμβαίνει κατεξοχήν στη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Έχει ανοίξει τώρα μια συζήτηση ότι επειδή όντως η ελληνική οικονομία έχει έλλειμμα σε εργατικά χέρια και προσπαθούν ταυτοχρόνως να περιορίζουν την παράνομη
λαθρομετανάστευση και την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και να εισάγουν ελεγχόμενη και οργανωμένη μετανάστευση. Παρ' όλα αυτά, αυτή η διάσταση δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα τα οποία δεν τα βλέπουμε να τα θέτουν ούτε και όλο αυτό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι. Όλο αυτό για να καλύψουν, ας πούμε, τις εργατικές ανάγκες, αλλά για να γίνει συζήτηση στις αυξήσεις των μισθών και να καλυφθούν από εργατικά χέρια ελληνικά, αυτό δεν λαμβάνει χώρα. Εκτός αυτού, θα πρέπει να δούμε ότι εφόσον η μετανάστευση συνεχίζει να είναι από χώρες με μουσουλμανικό υπόβαθρο, το πρόβλημα, το πολυπολιτισμικό αδιέξοδο θα εντείνεται, ανεξάρτητα αν είναι ανεξέλεγκτη μετανάστευση ή οργανωμένη, αφενός. Και αφετέρου, στη συζήτηση δεν μπαίνει καθόλου ότι ο τεχνολογικός εξυγχρονισμός του χωράφι, για παράδειγμα στη Θήβα που έχουν και την κρεμμυδοπαραγωγή ή τις φράουλες στη Δυτική Πελοπόννησο, έτσι, δεν θα μπορέσουν να εισάγουν τα νέα εργαλεία, τα drones, όλα αυτά, εάν εξαρτούνται τόσο πολύ από την φθηνή εργασία των ξένων μεταναστών. Ούτως ή άλλως στην οικονομία αυτό θεωρείται δεδομένο, ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες συναρτούν αποκλειστικά τη βιωσιμότητά τους στο πολύ χαμηλό εργατικό κόστος είναι ταυτόχρονα οι τεχνολογικά καθυστερημένες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα ο εξχρονισμός ελληνικής γεωργίας αυτή τη στιγμή ανακόπτεται, επειδή ακριβώς οι πολιτικές είναι αυστηρά προσανατολισμένες στην έβρεση εργατικών χεριών και όχι, για παράδειγμα, στον τεχνολογικό εξχρονισμό, που θα άλλαζε και τη δομή της ελληνικής παραγωγής και θα άλλαζε και τα εισοδήματα των εργαζόμενων στον πρωτογενή τομέα. Διότι άλλο είναι να είσαι ανειδίκευτος συλλέκτης, άλλο είναι να χρειάζεται για μια δουλειά να χειρίζεσαι μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και άρα να αυξάνεται και η παραγωγικότητα και το περίδιο το δικό σου ως εργάτης σε αυτήν. Αυτά τα ζητήματα, για παράδειγμα, ακούω τις τελευταίες εβδομάδες διαρκώς τον κύριο Κερίδη να λέει ότι έχουμε ανάγκη από εργατικά χέρια και δυστυχώς δεν ακούω κανέναν από την αντιπολίτευση να του αντιτείνει αυτές τις αιτιάσεις, τις οποίες τις υπόλοιπες χώρες τις κουβεντιάζουν συστηματικά. Επομένως, όντως, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει καθυστερήσει να συνειδητοποιήσει όλες τις διαστάσεις αυτών των προβλημάτων και τα διέξοδα που συνοπάγονται. Επειδή κάνατε αναφορά σε δύο τρόπους μετανάστευσης, την ελεγχόμενη και την ανεξέλεγκτη. Σε αυτές τις χώρες όλες υπήρξε ελεγχόμενη μετανάστευση, και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στην Δανία. Τα προβλήματα όμως λόγω του πολιτισμού των μεταναστών δημιουργήθηκαν έτσι κι αλλιώς. Έτσι είναι. Ναι, διότι παράλληλα δεν υπήρξε ένα κριτήριο σε σχέση με την, αν θέλετε, την πολιτιστική συμβατότητα των νεοεισερχόμενων με τις κοινωνίες τις συγκροτημένες έτσι, και συντεταγμένες εκεί. Και αυτό είναι κυρίαρχο, πόσο μάλλον για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στα σύνορα των κόσμων και είναι πολύ πιο ευαίσθητη σε ό,τι συμβαίνει εκτός Δύσεως και προς την Ανατολή. Δηλαδή, όχι, εφόσον χρειαζόμαστε, σίγουρα χρειαζόμαστε εργατικά χέρια, έστω για ένα μεσοδιάστημα, θα πρέπει όμως να κανονίσουμε έτσι τις συμφωνίες, εφόσον πλέον είναι και διακρατικές, διότι η οργανωμένη μετανάστευση γίνεται κατόπιν διακρατικών συμφωνιών. Είναι εύκολο, επομένως, να γίνει μια συμφωνία, για παράδειγμα, με την Αρμενία, έτσι ώστε αρκετοί άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από την πρόσφατη έθεση του Αζερμπαϊτζάν στον Αγκόρνο Καραμπάχ και έχουν πρόβλημα εισοδημάτων να εξυπηρετηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ή, για παράδειγμα, υπάρχουν χριστιανοί στη Συρία, οι οποίοι παραμένουν στη Συρία και οι οποίοι έχουν ανάγκη εισοδημάτων, διότι, όπως καταλαβαίνει κανείς, στη Συρία ακόμα δεν έχει συμβεί ανασυγκρότηση, δεν λειτουργεί η οικονομία και ούτω καθεξής. Για την παραμονή αυτών των πληθυσμών εκεί, που είναι ιστορικοί πληθυσμοί και δεμένοι με τις απαρχές του χριστιανισμού, θα κάναμε πολύ καλό εάν οργανώναμε, ίσως σε συνεργασία με την Εκκλησία, εννοώ και με την Εκκλησία τη Συριακή, τη Χριστιανική, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες από τέτοιου τύπου
πληθυσμούς και όχι μονίμως από το Πακιστάν, για παράδειγμα, που ούτως ή άλλως έχει μια εχθρική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, μια πολιτική ανταγωνιστική και είναι απαρέγκλητα με το πλευρό της Τουρκίας. Και έχει και το ίδιο μια στρατηγική να εκδιώξει από το έδαφος του πάνω από 1,5 εκατομμύριο μετανάστες. Αυτό είναι η ειρωνία της υπόθεσης. Κύριε Ρακά, ήθελα να κλείσουμε λίγο με το θέμα της κουλτούρας woke. Πόσο έχει συμβάλλει στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη η κουλτούρα woke, η οποία σπρώχνεται πάρα πολύ, επιβάλλεται θα έλεγα, από διεθνείς συμφέροντα, πολυεθνικές και τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς? Νομίζω ότι είναι ένας από τους αποφασιστικούς παράγοντες που προκαλεί μια βίαιη στροφή των δυτικών κοινωνιών προς τα δεξιά. Αφενός διότι φιλετικοποιεί την πολιτική, δηλαδή ουσιαστικά μεταφράζει κάθε κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα με όρους λευκός, μη λευκός, και επιτίθεται συλλήβδιν ακόμα και στα φτωχά κοινωνικά στρώματα και τα μεσαία, για να μην πω κυρίως σε αυτά, χρεώνοντας τους όλες τις αμαρτίες της δυτικής αποικιοκρατίας και ούτω καθεξής, και αναπόφευκτα προκαλεί αντισυσπυρώσεις, διότι στοχοποιεί τον κοινωνικό κορμό. Και επομένως, σε απάντηση, και στην Αμερική είναι ξεκάθαρο αυτό, δηλαδή ότι τα ρεύματα τα ιδεολογικά που οδήγησαν στην άνοδο του τραμπισμού υιοθέτησαν ακόμα και την ορολογία του woke κινήματος, αντιστρέφοντάς την προκειμένου να απαντήσουν σε αυτό το ρεύμα, με τις αλλαγές που θέλει να επιβάλλει το woke κίνημα και την επίθεση που πραγματοποιεί στο παρελθόν των κοινωνιών, στην ταυτότητά τους, ακόμα και αν θέλετε στην ανθρώπινη φύση, υπό την έννοια της επίθεσης στην οικογένεια, της επίθεσης στο φύλο και ούτω η καθεξής, προκαλεί μια βίαιη αντισυσπήρωση προς τα δεξιά. Και αυτό είναι το μόνο έμπρακτο αποτέλεσμα που έχει φέρει αυτό το ρεύμα. Και γι' αυτό ακριβώς ο χαρακτήρας του είναι καταστροφικός. Μάλιστα, κύριε Ρακά, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση και την ανάλυση που μας κάνατε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.